Γεια σας κορίτσια! Δεν ήξερα τι βίντεο να κάνω σήμερα, οπότε αποφάσισα να σας κάνω ένα collective haul, δηλαδή με αγορές που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό και δεν τα έχω δείξει σε κανέναν βασικά. Καταρχήν να σας πω κάτι να γελάσετε. Είμαι βαμμένη, φτιαγμένη και φοράω πιτζάμες. Και έχω και λίγο παράξενο φως, τέλος πάντων είναι βράδυ. Θα ξεκινήσω με τα κραγιόν μου. Εντάξει, το ξέρετε πως έχω μια πολύ μεγάλη μανία με τα κραγιόν. Και είδατε και στην συλλογή με τα καλλιτικά μου ότι πήρα 2 κραγιόν από τη συλλογή της Marilyn Monroe από MAC. Και πήρα τις αποχρώσεις Charmed, I'm Sure και Deeply Adored. Το Deeply Adored το έχω λατρέψει. Αυτή είναι η συσκευασία τους. Καταρχήν να πω πως ενώ τα κραγιόν της MAC έχουν 18 ευρώ, τα συγκεκριμένα έχουν 20, επειδή και καλά πληρώνεις και τη συσκευασία. Εντάξει, χαίρεσέ με. Αυτό είναι το Deeply Adored. Το έχω βάλει και στο make-up tutorial που θα σας το βάλω link από κάτω, αν θέλετε να το δείτε που έκανα. Είναι ένα πολύ σκουροβαθύ κόκκινο. Πολύ ωραίο και είναι ματ. Τώρα με τέτοιο φωτισμό που σας κάνω εγώ βίντεο, αυτό είναι το Charmed και αυτό είναι το Deeply Adored. Αν είναι να πάρετε ένα, εγώ λέω να πάρετε το Deeply Adored, γιατί το Charmed μοιάζει και λίγο με το Russian Red. Επόμενο κραγιόν που πήρα από MAC ήταν επειδή έκανα back to MAC. Ξέρετε πως άμα πάτε 6 συσκευασίες άδειες από προϊόντα MAC, μπορείτε να διαλέξετε ένα οποιοδήποτε κραγιόν και να το πάρετε δωρεάν. Και πήρα το Faux, έτσι λέγεται, η απόχρωση είναι Satin. Και είναι καταπληκτικό για κάθε μέρα. Είναι αυτό εδώ πάνω. Και το τελευταίο κραγιόν είναι αυτό που φοράω τώρα, το οποίο το έψαχνα τόσο πολύ και το ήθελα τόσο μα τόσο πολύ και είναι sold out γενικά. Και μου λέγανε πως θα έρθει σε 2 εβδομάδες κτλ κτλ κτλ. Και είχα στεναχωρηθεί. Και η Gina, My House of Doll, που κάναμε μαζί και το blindfolded makeup tag, μου το βρήκε και μου το έφερε. Και είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Λέγεται Medium. Είναι satin. Αυτή είναι η απόχρωσή του. Εντάξει, είναι λίγο τρομακτική. Είναι αυτό που φοράω τώρα. Να σας το βάλω και στο χέρι. Άντε. Είναι το τελευταίο κάτω-κάτω. Ενώ φαίνεται καφέ-καφέ, είναι ένα βαθύ μπορντό. Καταπληκτικό χρώμα. Εγώ το λατρεύω. Μετά πήγα στα Sephora και πήρα το Ciate Caviar Manicure, because... Εντάξει, έμαθα πως ήρθε στην Ελλάδα και έπρεπε να το πάρω. Μ' αρέσουν γενικά αυτά τα παράξενα πράγματα για τα νύχια. Με τα πολύχρωμα μπυλάκια, είναι για να κάνεις αυτό το μανικιούρ, τέλος πάντων. Πήρα 2 μανό που τα φοράω... Ρε φίλε... Πήρα 2 μανό που τα φοράω αυτή τη στιγμή και τα 2. Λοιπόν, καταρχήν πήρα αυτή την απόχρωση, η οποία λέγεται From... Πώς λέγεται? From Warsaw with Love. Δεν ξέρω τι παίζει με το κινητό μου, παιδιά, συγγνώμη. Και πήρα και το... Δεν θα βάλω λάστι. Το Stay Golden, που είναι ένα top coat και το φοράω και αυτή τη στιγμή στα νύχια μου. Το φοράω μαζί με αυτό. Το φοράω και τα 2. Από τα H&M πήρα αυτό το σκουφάκι, γιατί έχω μία αγάπη με τα σκουφάκια. Και είναι υπέροχο χρώμα. Και μου άρεσε πολύ. Αυτό έκανε 7,95. Δεν γίνεται ρε γαμούτο. Από τα H&M. Αυτό το pullover, το οποίο λογικά το έχετε δει που το έχει στα H&M, είναι από τα Divided. Από τα Divided. Δεν είναι από την κανονική σειρά. Αλλά είναι τόσο όμορφο και είναι πλεκτό. Και είναι έτσι και μακρύ και... Δεν ξέρω πώς να το πω.
Μπάγκι. Πώς να το φορέσεις με καλσόν, κολάν, κάτι τέτοιο. Μετά πήρα 3 φορέματα. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι αυτό το υλικό. Δεν ξέρω τι λέω σήμερα. Έχει 3/4 μανίκι. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα του. Πίσω έχει αυτά τα κουμπάκια και είναι, παιδιά, πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πήρα αυτό το φόρεμα, το οποίο δεν φαίνεται πολύ ωραίο όταν δεν είναι φορεμένο, αλλά είναι κολλητό στη μέση και στο στήθος είναι πολύ ωραίο και μετά ανοίγει λιγάκι. Και έχει στα μανίκια αυτό. Έχει λίγο βαθύ ντεκολτέ, είναι η αλήθεια. Και επίσης έχει ένα φερμόρι το οποίο φτάνει μέχρι πολύ κάτω. Και μου άρεσε πολύ. Θα κάνω ένα βίντεο που να το δείχνω αυτό το φόρεμα. Γιατί με το που το δοκίμασα, λέω wow. Και μετά πήρα και ένα άλλο, το οποίο κάθε φορά που πήγαινα στα H&M το έβλεπα και έλεγα ότι θα το ήθελα. Θα το ήθελα να το πάρω. Και ποτέ δεν το έπαιρνα. Και το πήρα. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο είναι κολλητό. Έχει κοντό μανίκι. Βασικά δεν είναι κοντό μανίκι, αλλά εντάξει, είναι κοντό το μανίκι. Έχει εδώ πέρα αυτές τις πέτρες και ετοιμαστείτε. Ταραν, 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 ταραν. Έχει πολύ ανοιχτή πλάτη. Πολύ ανοιχτή πλάτη. Πιστεύω ότι με κόκκινα μαλλιά ταιριάζει το πράσινο. Βασικά το πράσινο ταιριάζει με όλα τα χρώματα μαλλιών. Οπότε δεν ξέρω. Είναι πολύ και για καλό φόρμα, μα ψάχνετε. Έκανε 30 ευρώ. Wow, τώρα είμαι μοβ. Εντάξει. Και τέλος πήρα καινούργιες μπότες. Γιατί δεν έχει γιατί. Πήρα καινούργιες μπότες. Και είναι αυτές εδώ. Και τις πήρα από το outlet του μαγαζιού All About Shoes, που έχει ακριβές μάρκες γενικά. Απλά είναι στη μισή τιμή ή το 1/3 της τιμής, γιατί είτε είναι πολύ παλιό μοντέλο είτε έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι δηλαδή τόσο όμορφες. Το καφέ τους, όπως βλέπετε, με τα υπέροχα φυσικά μου χρώματα, γιατί είναι, έρχεται το φως της ημέρας απ' έξω. Είναι ένα σκούρο καφέ, τέλος πάντων, είναι πολύ σκούρο καφέ και έχει αυτή εδώ πέρα την λεπτομέρεια, η οποία είναι πολύ ωραία. Α, τι μάρκα είναι. Είναι αυτή η μάρκα που δεν ξέρω πώς να διαβάζω. Geox. Έλατε να δούμε αν θα κάνει focus σε κάτι τόσο. Αυτή η μάρκα. Λοιπόν, τελείωσα με το haul μου. Να μην σας κρατάω και πάρα πολλές ώρες. Ελπίζω να σας άρεσε. Και γενικά αφήστε μου ιδέες για βίντεο από κάτω, γιατί. Γεια σας!